Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και η χαρά μου να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας και σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική δυνατότητα που μου δίνετε να απευθυνθώ σήμερα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, αισθάνομαι σήμερα εδώ ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Γιατί δεν ξεχνώ, όπως και κανένας δημοκρατικός πολίτης στην Ελλάδα δεν ξεχνά, τη μέγιστη στήριξη που παρήχε το Συμβούλιο της Ευρώπης στην αγωνιζόμενη δημοκρατική Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Έδωσε βήμα σε αντιδικτατορικούς αγωνιστές για να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο η μαρτυρία τους για τους βασανισμούς πολιτικών κρατούμενων στα κρατητήρια της Χούντας και καταδίκασε όταν έπρεπε και απομόνωσε το χουντικό καθεστώς. Η τότε συμβουλευτική συνέλευση έδειξε την πόρτα της εξόδου στην χουντική Ελλάδα στις 30 Γενάρη του 1969 όταν εισηγήθηκε στην Επιτροπή Υπουργών την αποπομπή της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και αυτή η ανυποχώρητη δημοκρατική στάση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μοναδική για διεθνή οργανισμό, είναι πράξη που εγγράφεται στον πυρήνα των αξιών και των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δεν είναι άλλος από την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη του. Είναι πράξη που τιμά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Μια σύμβαση που σε συνδυασμό με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που υπογράφηκε στο Τωρίνο το 1961, συναποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινής ευρωπαϊκής μας πορείας μεταπολεμικά. Η αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων σε αμοιβές που εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, η προαγωγή του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα των ηλικιωμένων στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα στην προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αυτές και άλλες προστατευτικές διατάξεις του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δεν προσδιορίζουν απλά και μόνον το ευρωπαϊκό κεκτημένο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υποδεικνύουν ταυτόχρονα και το μόνο δρόμο για τη βιώσιμη κοινή πορεία όλων μας στην Ευρώπη, λαών και κρατών. Το δρόμο όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και της κοινωνικής δημοκρατίας. Το δρόμο της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής. Γιατί η δημοκρατία κινδυνεύει όταν τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι εγγυημένα στην πράξη. Η χώρα μου, η Ελλάδα, με πολιτικά απαράδεκτες καθυστερήσεις κύρωσε τον μεν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961 23 χρόνια αργότερα, το 1984, τον δε αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1996, 20 χρόνια αργότερα, και αυτό με πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης. Για την κυβέρνησή μας, η κύρωσή του είναι η έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσής μας στην κοινή ευρωπαϊκή πορεία με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά και απόδειξη ταυτόχρονα της αποφασιστικότητάς μας να εφαρμόσουμε πολιτικές εμβάθυνσης του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Δυστυχώς όμως ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στερείται ενός μηχανισμού επιβολής. Περιορίζεται στη χρήσιμη αλλά οριακά αποτελεσματική, γνωστή ως διαδικασία του Τωρίνο, για την προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω εθνικών κοινοβουλίων.
Και για τον λόγο αυτό, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης παραμένει μια ανεπαρκής αντίρροπη δύναμη απέναντι στην επιταχυνόμενη απορρίθμιση και αποδόμηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει και εντάσσει αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρέπει όμως κάποια στιγμή από κείμενο συστάσεων να μετατραπεί σε κείμενο δράσεων. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν διασφαλίζεται ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων που η Ευρώπη προστατεύει, είναι και ότι αυτά συχνά υπονομεύονται από τους ίδιους τους εγγυητές τους. Και τότε μετατρέπονται σε κοινωνικά δικαιώματα υποαίρεση και σε αλακάρτ δικαιώματα. Γιατί οι πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης και λιτότητας, οι πολιτικές απορρίθμισης μέσω των μνημονίων χρηματοπιστωτικής στήριξης οθούν τα κράτη-μέλη που τα υφίστανται πολλές φορές ακόμα και σε παραβίαση των συμβατικών δεσμεύσεών τους σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων με πρόσφατη νομολογία της επί συλλογικών προσφυγών ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων κρίνει ότι σημαντικός αριθμός μνημονιακών ρυθμίσεων παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Και αυτό είναι κάτι που είναι ανυπόφορο, είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Γιατί αυτό που η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, είναι θεσμική αναδιοργάνωση, ιδιαίτερα μιας ήδη ελαστικής αγοράς εργασίας και όχι πλήρης ισοπαίδωση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλώ σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης μια μέρα πριν ενός κρίσιμου δημοψηφίσματος στη Βρετανία για την παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να μου επιτρέψετε να ασχοληθώ λίγο με αυτό. Νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση πως η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και το αυριανό δημοψήφισμα είναι ενδεικτικό της κρίσης αυτής. Παρά το γεγονός ότι κάθε φιλοευρωπαϊκή δύναμη εύχεται και δρά για την υπερίσχυση του Remain, είναι δεδομένο ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η ζημιά για το κοινό μας μέλλον, το κοινό μας σπίτι, είναι ήδη μεγάλη. Γιατί και το Brexit, με την επιστροφή στη λογική της λαμπρής απομόνωσης, θα είναι μια εξαιρετικά συντηρητική εξέλιξη. Όμως και η αποδοχή του ειδικού καθεστώτος που εξασφάλισε η Βρετανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιρούμενη από περαιτέρω ενσωμάτωση, αποκτώντας το δικαίωμα να περιορίσει τις κοινωνικές παροχές σε Ευρωπαίους μετανάστες και διασφαλίζοντας και την ανεξαρτησία του ΣΥΡΙ του Λονδίνου, και αυτή είναι μια συντηρητική εξέλιξη. Διαμορφώνεται με λίγα λόγια ένα ευρωπαϊκό αρνητικό προηγούμενο, είτε έτσι τ' αλλιώς. Ενισχύεται η μείζον θεσμική αλλαγή που λαμβάνει η χώρα αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Δηλαδή η συνολική αναδιαπραγμάτευση της μεταπολεμικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και η μετάπτωσή της στο νέο φιλελεύθερο μοντέλο. Ανεξάρτητα λοιπόν από την ετιμιγορία του βρετανικού λαού, θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση ως αφορμή κριτικού αναστοχασμού της μέχρι τώρα πορείας ευρωπαϊκής ενοποίησης και αναπροσαρμογής του οικονομικού υποδείγματος και της λειτουργίας της. Γιατί η διαχείριση των τριών ταυτόχρονων και επάλληλων κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, της οικονομικής, της προσφυγικής και της κρίσης ασφάλειας, τις έχει ήδη μετατρέψει σε κρίση πολιτική. Σε κρίση πολιτική και κοινωνική, θα έλεγα, σε κρίση της ίδιας
της Ευρώπης και του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και όσο οι κυρίαρχες δυνάμεις της Ευρώπης επιμένουν να διαβάζουν τους κανόνες αντί το πρόβλημα, τόσο οι κανόνες θα ανατροφοδοτούν και θα διωγγώνουν το πρόβλημα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των χωρών με υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην αφετηρία της κρίσης. Η υπερχρέωση έγινε ακόμα μεγαλύτερη εξαιτίας των πολιτικών της ηφαισιακής λιτότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Έτσι ώστε σήμερα να είναι ίσως το πιο σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη, στην επιστροφή των χωρών αυτών στην οικονομική ανάπτυξη. Γιατί η αξιόπιστη και βιώσιμη έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας. Και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προϋποθέτει ορατά και δεσμευτικά βήματα για την επαναφορά του δημόσιου χρέους σε βιώσιμη τροχιά. Έτσι ώστε μια χώρα να μπορεί μέσω των αγορών να χρηματοδοτεί μόνη της τις δανειακές της ανάγκες. Φυσικά αναφέρομαι, μεταξύ των χωρών στις οποίες αναφέρθηκα, είναι και η περίπτωση της χώρας μου, η περίπτωση της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω η αποτυχία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διαχείρισης της κρίσης με επίκεντρο τη γενικευμένη λιτότητα έχει πλέον αποδειχθεί και είναι και πολύπλευρη και απειλητική. Τα 22 εκατομμύρια των ανέργων στην Ευρώπη είναι η απόδειξη ότι η κρίση δεν είναι πίσω μας, είναι η απόδειξη ότι η κρίση είναι εδώ και συνεχίζεται και ιδιαίτερα ο μεγάλος αριθμός των μακροχρόνια ανέργων στην Ευρώπη, που είναι σχεδόν η μισή από αυτά τα 22 εκατομμύρια και βεβαίως είναι το 2015 ένας διπλάσιος αριθμός από ό,τι ήταν το 2008 και αυτό δείχνει τον βαθιά συστημικό χαρακτήρα της ανεργίας στην Ευρώπη. Γιατί 22 εκατομμύρια άνεργοι, από τους οποίους τα 11 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργοι, φανταστείτε, είναι σαν να βγάζουμε από τον χάρτη της Ευρώπης μια ολόκληρη χώρα και μάλιστα όχι μικρή χώρα. Η μακροχρόνια ανεργία είναι το κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα της Ευρώπης και η αποτυχία της λιτότητας σε εθνικό επίπεδο με την ύφεση, την υπερχρέωση και την μείωση των αμοιβών και του βιωτικού επίπεδου της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας επανέφερε το πρόβλημα στην πραγματική ευρωπαϊκή του διάσταση. Την ίδια στιγμή όμως νομιμοποίησε το διακρατικό μισθολογικό ανταγωνισμό προς τα κάτω για την απόκτηση του λεγόμενου πλεονεκτήματος ανταγωνιστικότητας. Παραμέρισε την αρχή της οικονομικής σύγκλησης μεταξύ των κρατών μελών με αποτέλεσμα τη διευρυνόμενη απόκληση ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο. Νομιμοποίησε την εθνική αναδίπλωση και τον εθνικό ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπεια στον μεν Ευρωπαϊκό Νότο την διάχυση του ευρωσκεπτικισμού σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, στον δε Ευρωπαϊκό Βορρά την ενίσχυση της τάσης φυγής ή των εξαιρέσεων από το κοινοτικό κεκτημένο. Με την αποτυχία της, η νεοφιλελεύθερη διαχείριση της κρίσης τροφοδότησε το τέρας του εθνικισμού και του ακροδεξιού φασιστικού λαϊκισμού. Μετέφερε την ακροδεξιά από εκεί που ήταν στη μαύρη λίστα των ενόχων της ιστορίας και από την απομόνωση στο πολιτικό προσκήνιο. Σε ορισμένες χώρες δε, η ακροδεξιά σήμερα συνιστά ορατή απειλή για την διεκδίκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Η Ευρώπη των προκλητικών αντιφάσεων, η Ευρώπη που έχει ανοιχτά τα σύνορά της στη λιτότητα, αλλά κλειστά τα σύνορά της στους πρόσφυγες, η Ευρώπη στην οποία η εθνική κυριαρχία υπερτερεί εναντί των κοινών κανόνων όταν πρόκειται για τους πρόσφυγες, αλλά υποχωρεί σε δεύτερη μοίρα όταν πρόκειται για την οικονομία και την κυρίαρχη γραμμή της λιτότητας,
αυτή η Ευρώπη που μόνη της απομειώνει το ηθικό έρισμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και την ίδια τη συνοχή της, είναι μια Ευρώπη που βρίσκεται σε βαθιά κρίση και δεν μπορεί να πείθει τους λαούς της ότι έχουν συμφέρον να την ενισχύσουν και να την υποστηρίξουν. Είναι προφανές ότι η απάντηση στις πολλαπλές κρίσεις της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι ούτε νεοφιλελεύθερη ούτε εθνοκεντρική. Πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Και πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση όσο είναι καιρός. Να δράσουμε συλλογικά, χωρίς αιμονικούς ηγεμονισμούς και ιδεοληψίες, επαναβεβαιώνοντας και επιστρέφοντας στις ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις αρχές της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να δυναμώνει στην πράξη η κοινή και συγκλίνουσα πορεία μας. Χρειαζόμαστε όχι λιγότερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, κυρίως όμως χρειαζόμαστε μια καλύτερη Ευρώπη. Και για να την έχουμε πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη για να ξαναπλησιάσουμε τους πολίτες της, όχι μόνο ενδυναμώνοντας τους θεσμούς δημοκρατικής διακυβέρνησης, αλλά κυρίως καταπολεμώντας τις ανισότητες. Να δυναμώσουμε τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, την κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει συνεπώς να συμφωνήσουμε σε σταθερά βήματα κοινωνικής σύγκλησης, ασφαλώς όχι στις χείριστες για τους εργαζόμενους και τους άνεργους πρακτικές, αλλά στις πραγματικά βέλτιστες πρακτικές. Αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ευρώπη. Και γι' αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως η οικονομική κρίση, έτσι και η προσφυγική, μεταναστευτική κρίση, αποτελούν διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις που δοκίμασαν και δοκιμάζουν τόσο την ετοιμότητά μας να αναπτύξουμε αποτελεσματικούς κοινούς και εθνικούς μηχανισμούς, όσο και τη βούλησή μας να προασπίσουμε τις αξίες και τις αρχές της Ευρώπης. Την τελευταία περίοδο, όπως γνωρίζετε, η πατρίδα μου, η Ελλάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο και αυτής της κρίσης, της μεγαλύτερης προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ελληνικός λαός, η ελληνική κυβέρνηση, Έλληνες και ξένοι εθελοντές, οι δημόσιοι λειτουργοί, οι τοπικές κοινωνίες στα νησιά και στην ενδοχώρα κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες καθημερινά για την υποδοχή και την φιλοξενία τουλάχιστον 1.000.000 προσφύγων και μεταναστών που πέρασαν από την Ελλάδα από το 2015 ως σήμερα. Σημειώνω ότι μόνο το 2015 οι αρχές μας πραγματοποίησαν πάνω από 170.000 διασώσεις στη θάλασσα. Πολλές από τις οποίες αφορούσαν μωρά, παιδιά, ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες. Είμαι δε ευτυχής που το έργο αυτό βρήκε αναγνώριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη βράβευση δύο ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και βέβαια οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα συνολικά 68.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Μέσα σε 20 ημέρες, αφότου τα κράτη κατά μήκος της Βαλκανικής διαδρομής μονομερώς αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους, παρά την αντίθετη απόφαση που είχε λάβει η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγιδεύτηκαν στην χώρα μου, στην Ελλάδα, τότε περίπου 60.000 άνθρωποι. Ξέρετε, μπορεί να σας φαίνεται μικρός ο αριθμός αυτός, αλλά δεν είναι μικρός σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Η ανάλογη αριθμή για την Γερμανία θα ήταν 580.000, για την Γαλλία θα ήταν 520.000, για την Ιταλία 480.000. Και ήταν ακριβώς η απελπισία αυτών των αποκλεισμένων στην Ελλάδα ανθρώπων που δημιούργησε τον καταβλισμό της ιδωμένης
στα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η ειδωμένη όμως εκενώθηκε και εκενώθηκε ειρηνικά, χωρίς βία, με πρωτοφανή τρόπο μετά από 8 εβδομάδες, όταν αντίστοιχοι καταβλισμοί διατηρούνται για χρόνια σε άλλες χώρες και όταν διαλύονται, διαλύονται με βία. Σήμερα έχουμε δημιουργήσει πάνω από 55.000 θέσεις φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Οι συνθήκες δεν είναι παντού ιδανικές, αλλά τις βελτιώνουμε μέρα με τη μέρα. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να τις βελτιώσουμε. Προσφέρονται πλέον όλες οι βασικές υπηρεσίες, ξεκινώντας από αυτές τις άμεσης ανάγκης. Στη βελτίωση των συνθήκων, δεδομένων των περιορισμών στις δημοσιονομικές δαπάνες που μας επιβάλλει το οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είμαστε, σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνουμε την απαραίτητη συνεργασία μας με την UNHCR και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις της ECO, που είναι άλλωστε παραλήπτες σχεδόν των 2/3 αυτών των κονδυλίων, ξεπερνώντας βήμα-βήμα σημαντικές δυσκολίες. Παράλληλα, καταγράφουμε και ταυτοποιούμε κάθε άτομο που εισέρχεται στα ελληνικά νησιά, στα οποία διαμένουν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου που έχουν υποβάλει. Χωρίς κρατήσεις σε φυλακές και χωρίς περιορισμούς σε κέντρα, αλλά με την υποχρέωση κάθε ετούντα να παραμένει στο νησί κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησής του. Η Υπηρεσία Ασύλου και Προσφυγών, εφαρμόζοντας το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, ενημερώνει κάθε πρόσφυγα και μετανάστη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου εξατομικευμένα με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των ετούντων. Και θέλω να τονίσω ότι μιλάμε για αιτήσεις για άσυλο στην Ελλάδα, διότι δυστυχώς, όπως τονίζει και η Frontex, ακόμα και έγκυροι οργανισμοί και ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενθάρρυναν μετανάστες να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου, όχι με την προοπτική ότι θα μείνουν στην Ελλάδα, αλλά με την ελπίδα ότι θα ανοίξει και πάλι ο βαλκανικός διάδρομος προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΙΑΣΟ για την στήριξη και την υπεύθυνη στάση τους. Τέλος, αποδίδουμε ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων και βεβαίως σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επανένωση οικογενειών που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μετά το μονομερές κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Παράλληλα, σε υφιστάμενες δομές φιλοξενούνται περίπου 500 ασυνόδευτα παιδιά, ενώ επί τη βάση σχεδίου δράσης που εκπονήσαμε με την UNHCR και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, προχωρούμε στην άμεση δημιουργία δομών για άλλα περίπου 400 παιδιά μέσα στον Ιούλιο. Παράλληλα, σχεδιάζουμε σειρά μακροπρόθεσμων δράσεων, όπως τη δημιουργία Μητρώου Επιτρόπων για ασυνόδευτα παιδιά, τη θέσπιση του θεσμού της αναδοχής, την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή, παραπομπή και παρακολούθηση της πορείας κάθε ανηλίκου. Ευελπιστούμε δε στην συνεισφορά της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα που, επαναλαμβάνω, αποτελεί για μας προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα υποβάλουμε στην Κομισιόν πρόταση ώστε τα ασυνόδευτα παιδιά κάτω των 10 ετών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα πριν τις 19 Μαρτίου να περιληφθούν κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως εθνικότητας. Φαντάζομαι ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο κατανοητό από αυτό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για εμάς είναι σαφές ότι ούτε η προσφυγική κρίση, όπως βεβαίως ούτε και η οικονομική, μπορεί να λυθεί με τα εργαλεία του εθνικισμού και της περιχαράκωσης. Με πολιτικές που επιρρύπτουν τα βάρη στις πιο ευάλωτες χώρες
ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων πληθυσμών. Οι πολιτικές της ξενοφοβίας, των φρακτών και των τυχών, οι πολιτικές των επαναπροωθήσεων, οι πολιτικές των μονομερών ενεργειών που αντιμετωπίζουν το προσφυγικό ως πρόβλημα των χωρών πρώτης γραμμής, αντιβαίνουν στις βασικές αρχές της Ευρώπης και υπονομεύουν το μέλλον της. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που συνεχίζει να παλεύει σκληρά ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Η προσφυγική κρίση αποτελεί διεθνή και ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συλλογικές πολιτικές αλληλεγγύης για να αντιμετωπιστεί. Και μόνο όλοι μαζί στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση συγκρούσεων, στις πολιτικές αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής συνεργασίας, στη διασύνδεση της μετανάστευσης με την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πνεύμα αυτό, η Ελλάδα έχει ενισχύσει το τελευταίο διάστημα τη συνεργασία της με την Τουρκία στο προσφυγικό. Μια χώρα που μαζί με το Λίβανο και την Ιορδανία έχει αναλάβει το τεράστιο βάρος φιλοξενίας σχεδόν 3 εκατομμυρίων προσφύγων. Επί τη βάση αυτής της συνεργασίας και παραμερίζοντας σημαντικές διαφορές που όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε, επί τη βάση αυτής της συνεργασίας έχει αναπτυχθεί τόσο η ευρωτουρκική συνεργασία στον εν λόγω τομέα, όσο και η σχετική επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Σε αυτό το πλαίσιο και χάρη στην τεράστια προσπάθεια ελληνικών, τουρκικών και ευρωπαϊκών αρχών, οι ροές των 7-8 χιλιάδων ημερησίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν σε αυτά τα επίπεδα τον περασμένο Νοέμβριο, σήμερα έχουν πια μειωθεί σε κάτω από 100 άτομα ημερησίως. Το κυριότερο όμως είναι όχι ότι έχουν μειωθεί οι ροές, αλλά ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά των τραγικών θανάτων, των πνιγμών που καταγράφονταν σχεδόν καθημερινά την περασμένη περίοδο στη θάλασσα του Αιγαίου, διότι είχαμε αφήσει ανυπεράσπιστους ανθρώπους στο έλεος των δικτύων των διακινητών. Και αυτό πράγμα ήταν μια ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά, η παράτυπη οδός που συντηρούσαν οι διακινητές αντικαθίσταται από μια μόνιμη οδό επανεγκατάστασης στις χώρες Σέγγεν από την Τουρκία. Μια οδός η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από εκατοντάδες πρόσφυγες τελευταίους μήνες. Το στοίχημα είναι αυτή η μικρή σήμερα οδός να γίνει ένας μεγάλος δρόμος, να αυξηθούν σταδιακά σε χιλιάδες οι πρόσφυγες που θα ακολουθήσουν τη μόνιμη οδό επανεγκατάστασης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξέρουμε βεβαίως ότι έχουμε κάνει πολλά, αλλά έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά βήματα να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης στη χώρα μας. Και κάθε μέρα το Υπουργείο Μετανάστευσης και οι υπηρεσίες ασύλου, που μόλις πριν από 3-4 χρόνια δεν υπήρχαν καν και σήμερα καλούνται να σηκώσουν όλο το βάρος της Ευρώπης στην προσφυγική κρίση, καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαχείρισης αυτής της κρίσης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω δημόσια όλους, κυρίως τους Έλληνες πολίτες, τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, τους εθελοντές, αλλά και όλα εκείνα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Ιδιαίτερα δε θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Γιάννη Μουζάλα, έναν άνθρωπο που αγωνίζεται καθημερινά για μια ανθρώπινη και μαζί αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος. Ένας άνθρωπος που δεν είναι πολιτικός με την γνωστή έννοια του όρου, αλλά έχει μια πολύτιμη εμπειρία ως γιατρός, επί δεκαετίες ενεργό μέλος ανθρωπιστικών οργανώσεων, που νομίζω έχει καταφέρει ένα σημαντικό έργο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε βήματα πολλά, όμως νομίζω ότι σε σχέση με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε, και αυτό είναι το σημαντικότερο, να αναδείξουμε την ανάγκη μιας ανθρώπινης διαχείρισης ενός προβλήματος που άγγιζε διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό που αναμένουμε είναι από εδώ και στο εξής να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή της φιλοξενίας των προσφύγων εντός της Ευρώπης, που δεν θα ρίχνει όλα τα βάρη στις χώρες της πρώτης γραμμής. Αναμένουμε όλοι οι εταίροι μας να αναλάβουν την ευθύνη που τις αναλογεί με αίσθημα αλληλεγγύης. Όχι απέναντι στην Ελλάδα, αλλά απέναντι στις αξίες, τις κοινές αξίες της Ευρώπης, στην οποία επέλεξαν να ενταχθούν. Και αλληλεγγύη θα πει μοιράζομαι τον πρόβλημα. Δεν περιορίζομαι στο να στηρίζω κάποιον, αλλά αναλαμβάνω μέρος του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε ουσιαστική επιτάχυνση των διαδικασιών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης. Αναμένουμε επίσης μια δίκαιη αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, όπου κάθε χώρα να αναλαμβάνει το βάρος που της αναλογεί. Προσβλέπουμε στο πλαίσιο αυτό στην επέκταση της συνεργασίας μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να συνδράμει στον τομέα των υποδομών και της τεχνογνωσίας, ιδίως σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με ιδιαίτερη δε χαρά υποδέχτηκα πρόσφατα τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στην Ελλάδα, όπου είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία. Είναι σαφές ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο αν ενσκύψουμε στις γενεσιουργές αιτίες της, που δεν είναι άλλες από τις πολεμικές συγκρούσεις, τις κοινωνικές ανισότητες, την φτώχεια, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενισχύσουμε το συντονισμό και τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης κρίσης ασφάλειας στην Ευρώπη. Μιας κρίσης που δεν αφορά μόνο την αποσταθεροποίηση χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, αλλά και την παράλληλη ενίσχυση των τρομοκρατικών δικτύων εντός των ίδιων των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και σε αυτόν τον τομέα, η Ευρώπη καλείται να βρει λύσεις που να προστατεύουν τόσο την ίδια, όσο όμως και τις αξίες της. Λύσεις που να αντιμετωπίζουν αποφασιστικά την τρομοκρατία στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας παράλληλα τις συνθήκες για ειρήνη, ανασυγκρότηση και συμφιλίωση στις χώρες όπου αυτή αναπτύσσεται. Λύσεις που να διασφαλίζουν την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και χώρα της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης παρευξήνιας γειτονιάς, προωθεί συστηματικά μια ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική στην περιοχή, με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, σε μια περίοδο αυξανόμενης αποσταθεροποίησης, σε μια περίοδο εντυνόμενων περιφερειακών αντιπαραθέσεων, επιμένουμε στην αξία της αναβάθμισης του διαλόγου και της συνεργασίας μας. Τόσο με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, της παρεξήνειας γειτονιάς και των Βαλκανίων. Επιμένουμε να προτάσουμε το διεθνές δίκαιο στην σταθερή προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε σταθερά τις δικοινοτικές συνομιλίες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού επί τη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια λύση που θα εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας σε όλο τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικούς θεσμούς, όπως ο θεσμός των εγγυήσεων. Επίσης, υποστηρίζουμε σταθερά και ενεργά τον ΟΗΕ στις πρωτοβουλίες του για ειρήνη και σταθερότητα στην Ουκρανία, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν. Όπως βέβαια στηρίζουμε την επανέναρξη αξιόπιστων και άμεσων συνομιλιών για την επίλυση του Μεσανατολικού
με την ίδρυση ενός κυρίαρχου βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα, το οποίο θα συμβιώνει ειρηνικά με το κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, ενισχύουμε την διαδικασία ελέγχου στα σύνορά μας και συνεργαζόμαστε σταθερά με τους εταίρους μας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, πάντοτε με σεβασμό στο υφιστάμενο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειάς μας το τελευταίο 1,5 χρόνο εστιάστηκε στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και την προσφυγική κρίση, αλλά βεβαίως και τις εντυνόμενες προκλήσεις ασφάλειας επί τη βάση των αρχών μας. Ωστόσο, η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα απαιτεί τομές σε πολύ περισσότερα ζητήματα. Τομές που παρά τις δυσκολίες δεν διστάσαμε να πραγματοποιήσουμε. Πρώτον, θεσμοθετήσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο οπισθοδρόμησης και ανισότητας για τους Έλληνες πολίτες. Ανοίξαμε ένα νέο κύκλο ισονομίας και αξιοπρέπειας για όλους, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, σε αντιδιαστολή με τους ελάχιστους, θα ήθελα να πω, κήρυκες του φόβου και της μυσαλλοδοξίας. Πρόκειται για μια δημοκρατική παρακαταθήκη, που πιστεύω αλλάζει προς το καλύτερο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων στην πατρίδα μου. Η νομική αναγνώριση της σχέσης των ομόφυλων λύνει πολλά προβλήματα περιουσιακά, ασφάλισης και φορολογίας. Ωστόσο, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε στον καθημερινό αγώνα ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και ρατσισμού. Και είμαι βέβαιος ότι αυτόν τον δρόμο θα τον διανύσουμε. Δεύτερον, τολμήσαμε να αλλάξουμε τον νόμο περί ηθαγένειας, μεριμνώντας για τις διαδικασίες χορήγησης ελληνικής ηθαγένειας για τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς. Η ανυπαρξία νομικής ρύθμισης είχε αποκλείσει από τις διαδικασίες χορήγησης ηθαγένειας στο πιο ενταγμένο τμήμα των μεταναστών στη χώρα μου, δηλαδή στα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έχουν συνδέσει τη ζωή και την παιδεία τους με την Ελλάδα. Τρίτον, έχουμε ήδη προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κατάστασης στις φυλακές, μειώνοντας με πρόσφατο νόμο τον υπερπληθυσμό των κρατουμένων. Επιπλέον, προγραμματίζουμε διασύνδεση των σοφρονιστικών καταστημάτων με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ανάπτυξη θεραπευτικών δομών απεξάρτησης που θα συμβάλλουν στην παραπέρα βελτίωση των συνθήκων κράτησης. Τέταρτον, προχωράμε μετά από πολλά χρόνια σε θεσμικές τομές για την υποστήριξη των Ρωμά, μιας ιδιαίτερα ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Καθιερώσαμε τον Εθνικό Μηχανισμό Εποπτείας των Εφαρμοζόμενων Πολιτικών για τους Ρωμά και προχωράμε άμεσα στην ίδρυση ειδικής γραμματείας στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αυξημένες αρμοδιότητες για την έρευνα και διευθέτηση όλων των ζητημάτων που τους αφορούν. Πέμπτον, προχωράμε κατά την επόμενη περίοδο στην κατασκευή τζαμιού και μουσουλμανικού νεκροταφείου στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Βήματα που έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχουν πραγματοποιηθεί. Όχι μόνο επειδή σεβόμαστε τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, τους μουσουλμάνους κατοίκους της πρωτεύουσάς μας, αλλά επειδή οφείλουμε να προασπίζουμε ενεργά τις δικές μας αρχές, τις δικές μας αξίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μιας μείζωνος πρόκλησης, της αποκατάστασης της οικονομικής σταθερότητας με ταυτόχρονη προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το περιβάλλον, η συνέλευσή σας, βασικό όργανο σε έναν οργανισμό που διαμορφώνει πρότυπα γενικής αποδοχής
σε θέματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να λειτουργεί ως φωνή της συνείδησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Έχετε το δύσκολο έργο να αναζητείτε και να επεξεργάζεστε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις έναντι εξελίξεων που μπορούν να επιλύσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έναντι εξελίξεων που μπορούν να απειλήσουν, θα έλεγα, την ευρωπαϊκή πολιτισμική μας ταυτότητα. Η Ελλάδα, εκτιμώντας ότι ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ως ενοποιητική δύναμη, στηριγμένη σε κοινές αξίες και αρχές, είναι αναντικατάστατος, έχει συμβάλει και θα συνεχίσει να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις στην επίτευξη των στόχων του. Θέλω να υπογραμμίσω στο πλαίσιο αυτό τη σταθερή μας προσήλωση στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, σε μια Ευρώπη της ανεκτικότητας επί τη βάση των αρχών και των αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό άλλωστε υπαγορεύουν τόσο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μου, όσο όμως και η σχεδόν δύο αιώνων συνταγματική και θεσμική της παράδοση. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αυτό το δύσκολο έργο που έχετε υπομειστεί θα το φέρετε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι υπολογίζουμε στις προσπάθειές σας και εκτιμούμε ότι είναι αναντικατάστατες. Σας ευχαριστώ θερμά.